Κλειστό θα παραμείνει για 15 ημέρες το κολυμβητήριο Αγίου Νικολάου στο πλαίσιο συντήρησης αλλά και των μέτρων αποφυγής εξάπλωσης του κορονοϊού μετά από εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας που επισημαίνει την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων στις εγκαταστάσεις των κολυμβητικών δεξαμενών. Άμεσα ξεκινήσαμε ενέργειες για την απολύμανση όλων των χώρων, για το κολυμβητήριο που είναι πιο αυστηρά τα μέτρα και το Υπουργείο Υγείας έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες. Κλείνουμε το κολυμβητήριο ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες και η διαδικασία του νερού του στο κολυμβητήριο και συντήρηση του μηχανοστασίου ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του νερού. Θα γίνει απολύμανση. Θα λειτουργήσει βέβαια μικρή πισίνα γιατί από τη μέση τη εβδομάδα θα ξεκινήσουν το πρόγραμμα που αφορά τα σχολεία. Άρα μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποια οδηγία για το συγκεκριμένο θέμα. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν την αυστηρή διασφάλιση της ποιότητας του νερού με διπλάσιες δειγματοληψίες, ανανέωση ή απολύμανση του νερού σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 4 ωρών και μέτρηση του υπολείμματος χλωρίου. Μετά από εγκύκλιο του Υπουργείου Αθλητισμού, ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου προχωράει στην απολύμανση των αθλητικών εγκαταστάσεων με τους αγώνες του εξής να πραγματοποιούνται και κλεισμένων των θυρών. Απολυμάνει όλου του αποδητήρια του χώρου αρμοδιότητα του Δήμου, επιβρίσκεται του Δήμου Αγίου Νικολάου, σε όλα τα γήπεδα. Και θα δοθούν οι οδηγίες, όπως προβλέπετε, στους συλλόγους, στους αθλούμενους αλλά και στους επισκέπτες των χώρων για τη σωστή προσωπική υγιεινή του καθενός. Χθες βγήκε οδηγία ότι όλοι οι αγώνες για τις επόμενες δύο εβδομάδες διεξάγονται και κλεισμένων των θυρών, άρα θα διατηρηθεί αυτό. Οι υπόλοιπα δεδομένοι χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί χώροι, πέρα δηλαδή από το κολυμβητήριο, τα υπόλοιπα στάδια. Και στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε απολύμανση στο κολυμβητήριο και στις κλειστές εγκαταστάσεις του Λίντο, καθώς και στο Εθνικό Στάδιο Ελευθερίας στη Χανιόπορτα. Παράλληλα όμως θα πρέπει τόσο οι αθλητές όσο και οι γονείς μαζί με τους προπονητές να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να εφαρμόζουν στο ακέραιο τα μέτρα που κοινοποιούνται από τα αρμόδια Υπουργεία. Προς το παρόν καμιά ανακοίνωση δεν έχει γίνει από τον αρμόδιο οργανισμό του Δήμου Ηρακλείου για τις κολυμβητικές δεξαμενές και εν γέννη τις αθλητικές εγκαταστάσεις που στεγάζονται στο Παγκρίτιο Στάδιο, ούτε και για τις αθλητικές εγκαταστάσεις σε δύο αωράκια και πατέλες.